Imam Baldi, φυσικά που αλλού στην Δράμα. Έχουμε έρθει στη Δράμα για Imam Baldi. Θα μιλήσουμε με κόσμο, θα μιλήσουμε με εσάς, θα μιλήσουμε φυσικά για ό,τι αφορά με εσάς και για την Δράμα. Έχουμε έρθει και πότε είχαμε έρθει στη Δράμα, θυμάσαι που είχαμε έρθει στη Δράμα. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, κάπου περίπου εκεί πέρα, είχαμε έρθει και είχαμε κάνει Imam Baldi, όμως ο καιρός περνάει, έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς να έρθουμε ξανά στη Δράμα. Αγαπάμε Δράμα, η Δράμα θυμίζεται για πολλούς λόγους. Είναι μια ζωντανή πόλη, ιδίως για διασκέδαση. Παλιά, τώρα δεν ξέρω αυτό που πάμε ισχύει ακόμα. Πιστεύω ότι ισχύει ακόμα. Και έτσι λοιπόν το Imam Baldi έρθει μια βόλτα να μιλήσει με εσάς κατά 99,999%. Το Imam Baldi είστε εσείς ο κόσμος. Μιλάμε μαζί σας. Πρόσεχε το πίσω σου αυτή τη στιγμή, ο κύριος το χτυπήσαμε. Σας χτυπήσαμε? Όχι, δεν πατήσαμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ήταν τυχερός ο κύριος. Δεν προσέχεις. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλοι, έτοιμοι είστε? Καλώς ήρθατε σε Δράμα. Καλώς ήρθατε σε μια πολύ ωραία πόλη, φυσικά με τους ωραίες πηγές και την Αγία Βαβάρα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με εσάς. Πάμε! Μέρα σας! Γιατί εσείς δεν είστε? Από πού είστε? Γρεβένα. Γρεβένα, και Δράμα τι κάνετε? Να, για τον ήλιο τον καλό ήρθα. Τι, γαμπρός είναι? Όλα δεν τα λέμε. Ερωτευτήκατε στη Δράμα δηλαδή, Δραμηνιά. Δραμηνιά. Καλά είστε? Μπόμπα. Γερή δυνατή? Μπόμπα. Υγεία υπάρχει δηλαδή? Όχο. Τι τώρα έχει Δράμα, η Δράμα και ποιο λόγο φημίζεται? Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Τι είναι η Δραμηνή εδώ πέρα? Δεν ξέρω εγώ. Για να πιλώ καθίσω. Γεια σας, ονοματάκι. Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα μου, θέλω να μου πείτε η Δράμα για ποιο πράγμα φημίζεται και τι ωραίο έχει. Για τι πράγμα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, είμαι από Δράμα, εσείς από Δράμα. Ναι, δεν είμαι και κάτι αυτό κι εγώ Δραμηνό. Α, και εσύ, γαμπρός είσαι? Όχι, δεν είμαι. Συγγνώμη, εδώ πέρα όσοι έχονται δηλαδή παντρεύονται και ρίχνουν. Εγώ ήρθα. Αυτό και εγώ άμα είναι. Εγώ ήρθα μικρό εδώ πέρα. Ναι, από πού είστε? Σεραίος είμαι κάτι αυτό. Α, Σέρα. Ναι. Καλησπέρα, Σέρα. Λοιπόν, είμαι από το Πεθυλινό Σερών. Δράμα, πώ και Δράμα? Ήμουν μικρό μαζί του γονεί μου ήρθαμε. Μάλιστα. Έχει τώρα από το 57 είμαστε εδώ πέρα. Από το 57 είστε πέρα και μπορεί να μου πει άμα τυχόν η Δράμα κάτι καλό ή όχι. Δεν μπορεί τώρα, κάτι ξέρει. Καλό, τι καλό να έχει Δράμα? Έχει. Τώρα σε αφήνω, πάω στον κύριο και είπε τη μαγική λέξη. Θα σωθώ. Όχι, αλλά δεν θα το τρώσει. Τι έχει, τι είπε? Τίποτα, τίποτα. Αφού το είπε τώρα. Πε το, τι περάζει τώρα? Ναι, τίποτα. Ονοματάκι. Βαγγέλη μου, καλά είσαι? Τι ωραίο έχει Δράμα, το οποίο αυτή η Δράμα. Τα γυαλιά να το πάρει χίλια παιδιά, έχει πολύ ήλιο. Πάντως έχετε πολύ καλό καιρό εδώ πέρα. Από ό,τι έχουμε εμείς αλλού. Λοιπόν, τι το ωραίο η Δράμα. Από Καβάλα. Τι το ωραίο έχει η Δράμα? Είσαι μια πολύ ήσυχη. Είναι. Πολύ ήσυχη. Αυτό είναι το ωραίο της δηλαδή? Βέβαια. Δεν μου τα λες καλά. Φαγητά, κάτι ωραίο, δηλαδή κάτι που να φημίζετε. Αν το φαγητά, άμα έχεις λεφτά, υπάρχουν φαγητά. Ναι, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν τα πάντα. Μάλιστα. Άμα δεν είσαι λεφτά, δεν να υπάρχει. Μιλήσουμε κάτι ως άντρες τώρα, γιατί είμαστε 3 και 3, 6, 7 άντρες. Ωραίες γυναίκες η Δράμα έχει. Έχει, ωραίες γυναίκες. Εσύ φωνάει εκεί πέρα, κάτι βρωμάει. Αν δεν καταλαβαίνει άλλος. Αλφα κατηγορία. Πιο ωραίες, όπα τώρα. Από τις Σέρες. Μα όχι, Σέρες είναι πιο καλές. Πιο καλές Σέρες. Πιο όμορφες. Πάντα, είσαι παρακαλώ. Οι Σέρες είναι πιο μελαχρινές, έχει πιο πολλές. Οι Δραμηνές τι είναι? Μέτρες είναι, μέτρες. Οι Καβαλιώτισσες. Και αυτές καλές είναι. Η δικιά σου γυναίκα πού είναι? Από εδώ, από τη Δράμα. Η δικιά σου γυναίκα? Α, μην ρωτάς καλύτερα. Πώς λέτε τη γυναίκα? Όνομα? Από την Κουμουτινή είναι, μην ρωτάς. Κουμουτινέα είναι? Μελαχρινή δηλαδή είναι? Α, δεν πειράζει τι. Για να κάνω μια ερώτηση, λέλα. Γραβενά είπες. Γυναίκα από Δράμα όμως. Ναι. Εδώ τη γνώρισες? Εδώ όταν ήμουν φαντάρος. Α, πίσω πάμε δηλαδή, ε. Δηλαδή είσαι ερωτικός μετανάστης. Αυτοί θα φύγουν γιατί. Χιάστος. Ερωτικός μετανάστης δηλαδή. Πέρασαν τα χρόνια τώρα. Μάλιστα. Όντως η Δράμα είναι μια πολύ ωραία πόλη με καλούς ανθρώπους και ωραίους ανθρώπους. Το Imam Baldi έχει εδώ πέρα. Καλή συνέχεια. Να πάτε στο καλό. Πάμε πολλά υγεία να έχουμε. Αμήν. Αμήν. Και κατά κύριο λόγο να έχουμε και ωραίες γυναίκες. Βέβαια, το καλύτερο. Το καλύτερο πράγμα. Μαγκιόρες. Όμως οι ωραίες γυναίκες και οι μαγκιόρες δεν σε βάζουν δύο ποδιά σε ένα παπούτσι? Α, εξαρτάται πώς θα φερθείς. Δηλαδή, διατάζω και μαγειρεύω εγώ σήμερα. Σήμερα άλλαξε η μόδα και όλα είναι. Εδώ είναι Σικάγο. Δεν βλέπεις όλες γέμισε ο τόπος, οι πλατείες. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Το μάτι μας θα παίρνει καλό. Τα καλά είναι, τα καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σου φιλαράκι. Συγγνώμη τώρα, αγοράζετε ομπρέλες, για πουλάει ομπρέλες? Πουλάω ομπρέλες. Πόσο η ομπρέλα?
Ένα τάλιρο να ζήσουμε. Όχι, φιλαράκι, τι να ζήσουμε ένα τάλιρο. Είναι... 3 ευρώ σε ένα φίλο. Όχι, 3 ευρώ. Και εμένα μαζεύει, ρε φίλε. Ένα τάλιρο, ομπρελά. Στα μαγαζιά, πόσο έχει στα μαγαζιά. 10 έχει αυτή. 10 έχει στα μαγαζιά. Δηλαδή εσύ δεν βγάζει κέρδο, δηλαδή. Βγάζω, πώ δεν βγάζω. 2 ευρώ βγάζω να ζήσω κι εγώ στο κομμάτι. Μάλιστα. Γεια σα. Καλά είστε. Ονοματάκι. Μένα. Ναι, όνομα. Γιώργο. Γιώργο. Και Γιώργο μου. Θέλω να μου πείτε. Όχι κύριο, κύριο, και δεν υπάρχει κύριο σήμερα. Συναγωνιστέ υπάρχουν. Συναγωνιστέ. Α, βέβαια. Δηλαδή, δεν το καταλάβω. Αλλάζουμε καθεστώ τώρα. Ξαναπέστε λίγο, δεν το καταλάβω. Δεν υπάρχει κύριο. Ναι. Οι κύριοι πάνε στο. Στο καθ... εκεί που πήγαν. Σήμερα... Πώ πρέπει να, να σα αποκαλέσω. Γεροξούρε. Γεροξούρε. Αντίκε. Όχι, αντίκε, πώ χωνείστε. Αντίκε είμαστε, βέβαια. Πώ χωνείστε. Πόσο, 86. Πλάκα κάνεις, δεν σου φαίνεται. Πλάκα δεν κάνω, πλάκες είναι κάτω, τσιμέντο. Μην μιλάμε για πλάκες δεν κάνει. Είναι, όχι, πλάκες πάμε και αλλού με πλάκες. Είναι αυτό ήταν. Όχι, εγώ όπως πιστεύω. Μπράβο σου, τελικά η Δράμα έχει καλό κλίμα, ε. Ήρθα από το πλανήτη εγώ γι' αυτό. Τι πλανήτη. Από το άλλο κόσμο που ανακάλυψε η Αμερική. Μάλλον έχεις καλή γυναίκα και σε φροντίζει. Έχω πάρα πολύ καλή. Σαν νεκροταφή. Δηλαδή ζεις μια ωραία ζωή μόνος σου. Όχι. Δεν σκετάζεις. Έχω κι άλλους από πίσω. Γονείς, γονείς λοιπόν. Δεν σταμάτα. Εξυγγόνια έχω, αυτά φροντίζουν για μένα. Ναι, γι' αυτά φροντίζουν για μένα. Πού το βγάζεις με τη σύνταξη με εξυγγόνια. Σκορπισμένα είναι εδώ, παντού δουλεύουνε. Δύο έχω στο εξωτερικό. Ναι. Δύο είναι στα αξιωματική. Ναι. Και ο άλλος περπατάει σαν και εμένα στους δρόμους. Και επειδή περπατάει και εσένα στους δρόμους, πες μου ένα πράγμα. Η Δράμα έχει ωραίες γυναίκες. Έχει καλές γυναίκες, πολύ καλές γυναίκες. Γιατί δεν βλέπω καμιά ωραία γυναίκα μέχρι στιγμής. Δεν βλέπεις εσύ, δεν έχεις μάτια, φαίνεται καλά. Πώς ξεχωρίζουμε μια ωραία γυναίκα, δεν πρέπει να είναι μια ωραία γυναίκα να έχει. Καλό Ε9 να έχει δηλαδή η ωραία γυναίκα. Όχι, να την κάνεις κόρτη μια φορά έτσι, να την πεις έλα εδώ. Δηλαδή να την κοιτάξω και πω έλα εδώ. Ναι, ναι. Και άμα αυτή, φύγε εσύ. Δηλαδή οι Δραμηνιές έτσι είναι. Όχι. Από τα χωριά είναι καλύτερε από εδώ δεν είναι. Δραμηνές δεν υπάρχουν. Άσε τα χωριά. Τα χωριά δεν έχω πατήσει. Σιγάνο παπαδιές είναι εκεί πέρα τα χωριά. Για τέτοιε πρέπει να υπάρχουν στον κόσμο. Ονοματάκι. Όχι. Δεν έχει ονομασία. Ονοματάκι. Γαρίφαλο. Γαρίφαλο, ωραίο όνομα. Διογέννης Χάρηκα. Τελειώνει για Γαρίφαλο. Α, ο Γαρίφαλο το ίδιο είναι. Α, για Γαρίφαλο. Είμαστε καλά. Καλά είμαστε. Ονοματάκι. Παύλο. Παύλο μου, σα βλέπω πιο έτσι λίγο τέτοιο. Να καθίσω πέρα. Να κάτσει, να κάτσει. Δράμα. Θέλω να εγώ πεις... είμαι Καβαλιώτης, από το νομό Καβάλα στα χωριά, αλλά μένω εδώ στο Δράμα τώρα, Πυργοχώρη. Πυργοχώρη, πότε είδες το πες στη Δράμα σε. Έχει 8 χρόνια. Και πώς είδες στη Δράμα να μείνεις, τι έγινε. Εκεί ήμανε μόνος μου, εδώ έχω κόρη, έχω εγγόνια και είπα να μείνω εδώ. Ποιο ρε που είναι η Καβάλα όμως για η Δράμα. Η Καβάλα δεν λέγεται, τώρα η Καβάλα γίνεται ένα με τη Δράμα. Πόσο, πόσο, 3 ευρώ. 3 ευρώ παιδιά, την πουλήσαμε 3 ευρώ, 3 ευρώ. Έλα τώρα, τώρα. Έλα τώρα, 3 ευρώ. 3 ευρώ καλά είναι. Έλα, 3 ευρώ. Λέγε, τι θέλεις να πω. Θέλω τη γνώμη σου, ειδικά με την Καβάλα, που πέσαι από Καβάλα, Καβάλα και Δράμα. Δηλαδή, ποια πόλη είναι πιο ωραία, που δηλαδή η καθημερινή της τι έχει. Η Δράμα είναι σαν ένα μεγάλο χωριό. Ναι. Η Καβάλα τώρα συγκρίνεται με τη Δράμα. Και τη θάλασσα που είναι μπροστά και τώρα. Η θάλασσα, παραλία, εδώ όλα. Έχει μέσα πλατάνια, έχει και Βαρβάρα. Εδώ, να, έχει τον κήπο εδώ και την Αγία Βαρβάρα. Αυτοί τη σηκώνουν τη Δράμα. Μάλιστα. Γυναίκες που έχει πιο ωραίες. Γυναίκες, η Καβάλα πιο ωραίες γυναίκες έχει. Προηγουμένως μας είπαν κάτι κύριε εκεί που πήγαμε πως έχει η Δράμα της πιο ωραίες. Οι Σερές είναι πιο ωραίες, η Δράμα έχετε δεύτερη. Γεια σας, καλά είστε, τι κάνετε. Την έκανα έτσι αλλά δεν ήρθε, δεν ήρθε. Για ποιο λόγο δεν ήρθε. Δεν ήρθε, δεν ήρθε. Δεν ήρθε, δεν άκουσε. Μάλιστα. Πες μου. Όπα. Το μαλλί μου το βάφω. Το κοψίζει μου φαίνεται καιρός. Μ' αρέσει ο κόσμος της Δράμας. Είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. 86. Πάλι ορίστε, ναι. 86 χρόνια, παιδιά. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είναι. Τι έχουμε. Τι έχουμε. Τι έχουμε και τι υπόθεση έχουμε. Ήρθαμε για να γνωρίσουμε τη Δράμα. Να γνωρίσουμε τη Δράμα. Πού είσαι. Δεν έχει όρεξη τώρα. Θες πολιτικό θέμα να συζητήσουμε τι θέλεις. Συνταξιοδοτικό. Γυναικομενικό. Τι τώρα έχει Δράμα. Τίποτα. Έλα τώρα, σταμάτα το ολόκληρο Δράμα. Τίποτα. Σταμάτα.
το με το ονοματάκι σου. Όχι, αφού το ξέρω. Αφού σε τέτοιο σύστομα. Σε ξέρω, σε τσαμίδι. Εγώ τι φταίω τώρα, έχω γυρίσει σήμερα. Κάτι το, σε βρήκα πριν. Πε μου όνομα. Όχι. Τι, όχι, το όνομά σου θέλω. Πώ λένε? Σίμω. Εσύ μου, ένα δωρε Σίμω. Εσύ μου το έκανε να κυνηγάω γυναίκε, το καταλαβαίνω. Να κυνηγάω τώρα άντρε, εσύ μου δεν κάνει, έλα. Εσύ μου, έλα, παρακαλώ. Εσύ μου, μη παρακαλώ τώρα, εσύ μου. Όχι, είπα. Εσύ μου, μια πληροφορία θέλω. Εσύ μου, μια πληροφορία μόνο. Τι το ωραίο, έχει δράμα. Αυτό μου το λέω. Έχει ωραία κορίτσια. Εγώ ακόμα γιατί τα έχω τώρα. Ναι, όχι ωραία κορίτσια. Πούντα. Θα τα βρει. Λοιπόν, θα πάμε μετά από 150 ωραία κορίτσια. Εσύ μου. Το ξέρω από το οποίο. Αυτό το μέσα σου, μέσα στο τέτοια. Μέσα στα. Στα πλάζ, μέσα εκεί στο. Να και. Να κοίτα, αρέσουν τα πλάζ εκεί, να έλα τώρα. Που κάνω την κάμερα. Έλα τώρα. Τα... Άστε με τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποκλίνομαι στου συνταξιούχου τη δράμα. Να είστε καλά. Να ξαναρθούμε. Και να είσαι γύρω. 86 χρόνια, παιδιά, θα πάω εδώ. Πήγαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Καλημέρα! Καλημέρα σας! Καλά είστε? Καλά. Θα κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Θα μου πείτε λίγο η δράμα, τι το ωραίο έχει. Τα νερά τη, του κήπου τη. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι μπορεί να προσελκύσει κόσμο, δηλαδή, να δει τι. Τα νερά τη Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Έχει νυχτερινή ζωή. Κάποτε έχει, κάποτε έχει θυμαμτό, δεν ξέρω αν έχει πολύ. Όταν έχει, πάντα. Καφετέρες ναι. Γεμάτο, παράκια. Πάντα υπάρχει. Για του νέου. Ναι. Εντάξει, δεν για του νέου. Τώρα για του νέου. Εσεί από πού είστε? Από Καβάλα είμαστε. Α, τι θέλετε να πείτε, ότι η Καβάλα. Όχι, okay, εντάξει, Καβάλα, ωραία. Πολύ απλώ. Καβάλα τώρα, επειδή είμαστε όλοι μια περιφέρεια, μια οικογένεια είμαστε όλοι, επισκεφτόμαστε όλε τι πόλει. Απλώ θέλω να ανακαλύψω τα σημαντικά στοιχεία τη δράμα που μπορεί να κάνει ένα νέο ή κάποιον να στείλει μια φόρτα σε δράμα. Αυτό που σα είπα, έχει ζωή με καφετέρειε και μπαράκια. Έχει ωραία φύση. Έχει τα, είπαμε, τα νερά τη Αγίας Βαρβάρας. Τι άλλο να σας πω. Καλό φαγητό έχει. Βεβαίως και πολύ. Πάρα πολλές ταβέρνες, πολύ ωραίες. Έτσι όπως το λέτε, μου λέει πως επισκέπτε, δηλαδή πηγαίνετε ταβέρνες που κατάλαβα, πηγαίνετε τότε. Λόγω της οικονομικής κατάστασης όχι συχνά πια, μία-δύο φορές ας πούμε. Οι τιμές είναι καλές. Ναι, μπορώ να πω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμού στην Καβάλα από το ονοματάκι σας. Χριστίνα. Χαιρετισμού στην Καβάλα από την αγαπητή μας την κυρία Χριστίνα από τη Δράμα. Λοιπόν. Γεια σας! Τι κάνετε! Θέλετε παρέα! Θέλετε παρέα! Κάνουμε μία... Πού είσαι, δεν σε βλέπω, το ποιος φωνάζεις τώρα, δεν το βλέπω και πέδειξε. Λέμε για τη δράμα. Τι το ωραίο έχει η δράμα, τι το καλό έχει η δράμα, γιατί κάποιος στο δράμα. Τώρα έτσι που εκεί πάμε με τη μιλάτη δεν μπορώ, πέρα αυτό που εκεί πάρε πάνω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή. Τώρα είμαι που μέσα τι γίνεται, να βγείτε έξω και... Άξιμο ότι εκεί εδώ πέρα δεν γίνεται παιδιά. Λέμε με την κάμερα σου, θα μας... πρέπει να βγείτε από το οχυρό σας έξω να πούμε μην δεν γίνεται αυτό, ναι. Να, μια χαρά, κάτσε και στον καφέ σου, είμαι μαζί σου. Κι εγώ αν ήμουν ζέστος αυτό θα έκανα. Όχι, okay, μας κεράστε, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μια ερώτηση. Βρισκόμαστε στη δράμα. Δράμα. Η λέξη δράμα πού βγήκε που ξέρουμε. Από το ίδραμα. Από το? Ίδραμα. Α, από τα νερά της δηλαδή. Ναι, από τα νερά, ναι. Τι το ωραίο έχει η δράμα για κάποιον που έρθει στη δράμα.
Για κάποιο καινούριο, για τι έχει. Είναι από τις Σέρες, είναι από την Καβάλα, είναι από την Κεσάρι, σε μια απόδοση Δράμα. Έχει πολλά πράγματα. Π.χ. είναι Αγία Βαρβάρα, οι πηγές Αγίας Βαρβάρας. Το κόπο από δεύτερο αυτό, για να συνέχισε. Ναι, είναι ο κήπος, ναι. Κεντρικός κήπος, ναι. Η πλατεία της. Ερώτηση, φαγητό καλό έχει. Ναι. Διασκέδαση. Έχει και διασκέδαση. Αντική ερώτηση. Γυναίκες. Έχει. Νυχτερινή διασκέδαση. Έχει. Δράμα πάντα έχει. Είχε και τι έχει. Κακό έχει. Κακό. Το έχουμε το κακό για όχι. Έχει και κακά. Εντάξει, εκεί που υπάρχει καλό υπάρχει και κακό. Πάντα. Ναι. Ναι. Το κακό είναι ότι έχει ανεργία. Εντάξει, αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό σε όλη Ελλάδα. Ναι, σε όλη Ελλάδα. Ναι. Αυτό. Κατάλα. Μια έρημη πόλη. Ναι, μια έρημη. Το μετάκι σα. Βίκτορας. Βίκτορας Γεωργιάννης, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε, έλα πάμε. Η Mamba LD, παιδιά που πάντα εκεί τρέχετε, η Mamba LD, Δράμα, και όπως είναι λογικό, το Mamba LD είστε εσείς κατά 99,9%. Το αφήσει τρέχουν, να τους προλάβω, πάνε. Λοιπόν, και μιλάμε μαζί σας, εντάξει. Και όπως είναι λογικό, θέλω να μιλήσω και με γυναίκες. Γιατί πάντα μιλάνε, να πω μια ωραία καλημέρα. Τι μου κάνετε, μην τρέχετε, εντάξει. Βιαζόμαστε. 3-0. Τι γίνεται σήμερα από τις γυναίκες από τη Δράμα. 3-0. Τρία άκυρα δηλαδή. Δεν κατάλαβα αυτό πέρα. Δεν πειράζει. Να πω μια καλημέρα στα κορίτσια. Όπα. Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Έχω φάει τρία άκυρα από δραμινές, δηλαδή αμαρτία κορίτσια δηλαδή τώρα. Ονοματάκι. Άννα. Άννα μου από Δράμα είσαι. Ναι. Μια ωραία καλησπέρα στη Δράμα. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις η Δράμα τι ωραίο έχει. Τι ωραίο έχει. Έχει πολλά ωραία. Αν πει φίλη σου, εσύ αν αναρθώ στη Δράμα αύριο για Σαββατοκύριακο. Ναι. Πού θα πάμε και τι πεις. Για καφέ. Ωραία. Για φαγητό. Εννοείται. Στους άντρες κάνω μια ερώτηση. Αν την κάνω τώρα στις γυναίκες την ερώτηση αυτή. Ναι. Έχει τους άντρες. Ορίστε. Γατάκια δραμηνήσεις που μιλάτε μέχρι τώρα. Να η απάντηση. Έχει ωραίους άντρες. Γιατί μιλάει πως έχει ωραίες γυναίκες η Δράμα, οι άντρες που μιλάνε. Ναι. Η δραμηνή που είναι από εδώ πέρα, οι νέοι γενικώς, είναι καλή. Είναι, εντάξει. Σκεπτική σε βλέπω. Λίγη. Ναι, η καλή. Η καλή. Ναι. Είσαι γεννημένη θέμα από Δράμα. Όχι. Από πόσα μετρώτε, περιοχή. Δεν είμαι Ελληνίδα. Α, δεν περάζει εδώ πέρα, ποια περιοχή είσαι. Από Αλβανία. Από Αλβανία. Ναι. Αλλά Δράμα μένω. Ναι. Σ' αρέσει εδώ πέρα. Ναι. Πες μου κάτι τελευταίο. Τι θα έλεγε σε κάποιον να πάει να δει τη Δράμα. Την Αγία Βαρβάρα. Ναι. Πιο κεσάρικο. Πιο. Wow. Wow. Έλα, ρε. Κάτι. Δεν έχει ολόκληρη Δράμα κάτι, wow! Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή το wow στη Δράμα είναι για Βαρβάρα, ας πούμε. Και σένα. Μ' αρέσει. Καλοκαιράκι κάτω από τα πλατάνια και δροσούλα είναι πολύ ωραία, έχω πάει κι εγώ. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αν και εμείς από Καβάλα έχουμε θάλασσα, αλλά όμως είναι πραγματικά πολύ ωραία εδώ πέρα. Γιατί θέλω κάποιο wow. Κάτι wow. Wow. Θα μην το wow, θα μην το wow. Κάτι εσύ. Για το χειμώνα φαλακρό, χιόνι. Ναι, το που χειμουνιάζει κιόλα. Δεν πας για χιόνι εσύ, φαλακρό. Όχι. Πλάκα κάνεις. Όχι. Είσαι από Δράμα. Ναι. Να πας, είναι πολύ ωραία, ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου. Να πω μια καλή μέρα, για έχετε δουλειά. Πρώτα απ' όλα η Καβάλα, δεν σημαίνει πως επειδή είμαστε από Καβάλα, θα πάμε σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αγαπάμε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και λόγω DJ, τώρα πηγαίνουμε από τον πάνω τον Εύρο μέχρι Σέρες. Και εγώ αγαπάω Δράμα γιατί παλιά είχα πάρει δόση με Δράμα. Είχα εδώ πέρα πριν πολλά χρόνια μια φιλενάδα κοπέλα. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Ο Τσίπρας εντάξει, βγήκε τελείως ο Τσίπρας. 4 χρόνια ελεύθερος, μόνος του ήταν τώρα. Δράμα. Γιατί φημίζει τη Δράμα. Παλικάρι, καλύτερα θα ήταν να ρωτήσω τον κύριο, είναι πιο γνωστή για την. Από εδώ. Από εδώ. Θα πάρω, θα πάρω και Δράμα. Δράμα είναι ένα δράμα. Από θέμα ζωής, το λέτε για γενικώς. Γιατί η Δράμα είναι όλη η Ελλάδα. Όχι, από θέμα ζωής είμαστε καλά. Ναι. Σαν Δράμα είναι πολύ καλή. Τι το μυστικό, έχει το ωραίο για κάποιον που έρθει στη Δράμα. Έχει κάτι καλό να πάει να δει, να ψάξει, να φάει, να κάνει ράνι. Έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι θέλεις. Ρωτήσαμε και γυναίκες. Προηγουμένως ρώτησα τις γυναίκες, αυτό είναι αντιακή ερώτηση. Λέω, έχει ωραίους άντρες και μου λέει μικρό ποσοστό. Εγώ το πω τώρα την ερώτηση στους άντρες. Η Δράμα έχει ωραίες γυναίκες. Έχει πολύ ωραίες γυναίκες. Ναι. Έχει.
Χαίρομαι που το γιατί οι γυναίκες δεν είναι άλλα πράγματα λένε οι γυναίκες. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. Το αγόρι, αν το αγόρι. Γεια σας, ονοματάκι. Όχι εμένα, όχι εμένα. Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω. Επειδή μου είπε γι' αυτό. Καβαλιώτης, ας το δω λίγο. Αφήσαμε τη θάλασσα και ήρθαμε στο βουνό. Όχι, πηγαίνω, δεν την αφήνω. Να κάνω την ερώτηση τώρα εγώ. Συγκρίνουμε Καβάλα με Δράμα. Διαφορετική η πόλη μία με την άλλη, εντάξει. Αν είχε θάλασσα εδώ θα ήταν πιο καλύτερα. Εντάξει, ναι, και εγώ το λοπάθημα είχε θάλασσα η Δράμα, θα ήταν μια πολύ ωραία πόλη, πραγματικά. Δηλαδή, είσαι ερωτικός μετανάστης. Όχι, γέννημα θρήμα εδώ είμαι, αλλά στα Καβάλα, ναι. Μάλιστα. Δεν με ξέρεις. Γνωστή φυσιογνωμία, γι' αυτό το λέω, γνωστή φυσιογνωμία. Έπαιζα, πας στον Άογο, παιδιά, αφού σε λέω, είπα γνωστή φυσιογνωμία, εντάξει, κοίταξε, εγώ είμαι ηλικία που... Χρονολογία, πες μου χρονολογία. Πριν 20 χρόνια. Δηλαδή, αρχές 90. Ναι. Γι' αυτό γνωστή φυσιογνωμία κάπου, το πρόσωπο αυτού πέρα. Ναι. Ήμουν και ταχυδρόμος εκεί. Που το έχω δει. Τελευταία ερώτηση για να φύγω κιόλας, θα πάω κι αλλού στη Δράμα. Εσύ που έχεις ζήσει και τα δύο μέρη. Η Δράμα, ποιο είναι το μυστικό της? Δεν υπάρχει κανένα μυστικό ούτε στη Δράμα ούτε στη Καβάλα. Το τέτοιο είναι πώς θα περνάς καλά. Να έχεις καλή παρέα. Ναι, αυτό είναι. Το μυστικό δεν έχει. Μυστικό είναι το ένα, είναι να περνάς καλά. Είτε εκεί στην Καβάλα είτε στη Δράμα. Αυτό είναι το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε πόλη έχει τις δικές της ομορφιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πληρώνουμε τα τέτοια, δέκο, Τι είναι αυτό, ο ΑΕ είναι αυτό. Ωραία, παιδιά, πληρώνουμε. Τα λεφτά, το χρήμα υπάρχει όταν ρέει το χρήμα. Το κασέρι, αυτό το κασέρι είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Πόσο είναι το ΑΕ, επιτρέπετε, πάνω από 200 και. Πόσο είναι, 500 ευρώ, Θεέ μου. Παναγία μου. Κάθε δίμηνο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, βρεσεί. Κάθε δίμηνο 500 ευρώ, ΑΕ, κάτι πλάκα δηλαδή. Εγώ γι' αυτό κλείσα το μαγαζί μου, τρελός ήμουνα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστούμε, πολύ καλά εσείς. 4-0. Εδώ πέρα γυναίκες στη Δράμα με ρίχνουν άκυρο, για ποιο λόγο? Μη γελάτε. Ρωτάω γυναίκες και με ρίχνουν άκυρο. Στο γρήγορο, να καταλάβετε. Για πάμε μια άλλη δοκιμή, για λίγο μαζί μου. Παιδιά, τρώω άκυρα από γυναίκες. Εσύ δεν θα με φύγεις. Καλημέρα σου. Επιτέλους, παιδιά, δεν τρώω άκυρο από γυναίκα. Έχω φάει 4 άκυρα, φάγαμε από γυναίκες. Για ποιο λόγο οι γυναίκες με ρίχνουν άκυρο? Τόσο δηλαδή δεν. Δεν μπορώ να κρίνω στην ηλικία μου. Πόσο είσαι? Είμαι 16. Εγώ είμαι 44. Αν είσαι άμελο πιστορώμα, θα με ρίξει άκυρο. Με μικρόφωνο, γιατί δεν μου ρίξει άκυρο εσύ δηλαδή? Δεν ξέρω τι να σας πω. Από Δράμα? Ναι. Θέλω να μου πεις ως νεαρά τι το καλό, συναρπαστικό, εκπληκτικό, φοβερό έχει Δράμα. Για αυτή την εποχή ή γενικά? Γενικώς μιλάω. Λοιπόν, νομίζω ότι τα Χριστούγεννα έχει την Ονειρούπολη. Ναι. Και το καλοκαίρι νομίζω ότι είναι πολύ ωραία στην Αγία Βαρβάρα. Μάλλον δεν κάνει σκι. Α, σωστά, ναι. Και το χειμώνα στο Φαλακρό, ναι. Μάλιστα. Δεν θα λέγεις τη φίλη σου αυτή πέρα ένα weekend, ένα Σαββατοκύριακο? Α, ναι, νομίζω, ναι, κάθε εποχή. Καλό φαγητό έχει? Ναι, έχει ωραία φαγητά. Εγώ θα κάνω την ερώτηση, αν και είσαι 16 χρονών, εγώ θα κάνω την ερώτηση. Εντάξει. Μια κοπέλα μας είπε πως ένα πολύ μικρό ποσοστό των αντρών στην Δράμα είναι ωραίοι. Έχει τους άντρες? Μερικούς, ναι. Αγαπητοί μου άντρες από τη Δράμα, αγαπητοί μου άντρες από τη Δράμα, σήμερα είστε πολύ down από την βλέπω. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό το πράγμα, το δίνετε τόσο wow? Όχι, για να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι σε άλλες πόλεις υπάρχουν περισσότεροι. Μήπως είναι συνήθεια? Δεν ξέρω, ίσως φταίει γι' αυτό. Δεν κατάκι άντρες από τη Δράμα, εσείς δεν γίνεστε καθόλου λίγο πιο wow? Οι γυναίκες έχουν πρόβλημα. Μου φαίνεται με το κομμάτι σου, μου φαίνεται στη Δράμα. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου. Με κοιτάς απότομα και φοβήθηκα τώρα. Πόπα, από Δράμα είσαι? Ναι. Παιδιά, είμαστε αυτή τη στιγμή στο 5ο άκυρο κατά μισό. Έχω φάει μέχρι στιγμή 4 άκυρα από γυναίκες. Λοιπόν, με κοιτάς στραβά λίγο τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν θα γκώνω, δεν. Εντάξει. Ερώτηση κρίσεως όλα, ναι, κάνω. Πες μου. Δράμα. Δράμα. Γιατί να φας το Δράμα? Είμαι το πλέον ακατάλληλο άτομο που για να το ρωτήσεις αυτό. Γιατί, από πού είσαι? Γιατί η καταγωγή μου είναι από Σέρες, αλλά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η Δράμα. Τι κάνεις εδώ πέρα? Δουλειά. Δεν το λες ακριβώς. Ερωτικός μετανάστης? Όχι.
Και τι κάνει δράμα, δεν δουλειά, δηλαδή, τι κάνει δράμα, βόλτα σου. Πήρε μου τάδε ο πατέρα μου πριν από πολλά χρόνια και μείναμε εδώ. Εντάξει, εντάξει τώρα όμω. Οι σέλε που έχω πάει είναι πολύ ωραία, πολύ μου αρέσει. Εντάξει. Αλλά και δράμα, εντάξει, κοντά, καλά είσαι. Έτσι και δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε στου φίλου μα που μετά από αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στην οθόνη. Για ποιο λόγο είσαι κάποιο δράμα, να κάνει τι δράμα, τι να πάει να δει, τι να πάει να κάνει, α πούμε. Τώρα αλήθεια ρωτά εμένα. Ναι, αφού πε το πε δράμα μετά, δε στο πέρα, δύο έχει ζήσει λίγο. Όχι. Καλύτερα να το κόψετε αυτό το κομμάτι. Να μην ζείτε σε δράμα, η δράμα δεν είναι καθόλου, ε. Δεν μ' αρέσει καθόλου, η αλήθεια είναι. Πας σε δυσχνάση. Ναι. Μια παρέθεση. Καβάλα. Όπα, καβαλιώτης είμαστε. Όπα, όπα, όπα. Θάλασσα δεν έχετε όμως στις αίρες. Δεν έχουμε θάλασσα στις αίρες, αλλά κάθε καλοκαίρι Ρακλίτσα, Ρακλίτσα βαρέκεσαι. Γιατί Ρακλίτσα πας πάνε και, ναι. Πέρα, πάνε και καβάλα, πάνε και αλλού. Εντάξει. Πολλές πολλά μέρη. Είναι στις αίρες καλοκαίρι πας δηλαδή. Επάνω στην πλατεία σας. Στην Κυρκίνη. Στην Κυρκίνη. Τώρα συγγνώμη το, τώρα, τώρα συγγνώμη το. Συγκρίνεις Κυρκίνη, λίμνη με θάλασσα, παραλίες, αμολόφους. Ναι. Είσαι φανατικιά σε ρε. Ναι. Είσαι κόκαλο. Ναι. Γέννημα θρέμα. Ναι. Προσωπικά μου λέγανε να μείνω, να συγκρίνω από θέμα πόλεων, να κλείσουμε κιόλας, σέρες και δράμα, θα λέγε καβάλα γιατί έχει φοβερές παραλίες το καλοκαίρι, φοβερή θάλασσα, φοβερά μέρη να πας να πιεις το ποτό σου το καλοκαιράκι, γενικώς έχει πολλά μέρη. Οι σέρες που έχω έρθει εγώ είχα πάει μόνο πάνω εκεί πέρα σε κάτι καφέ που είχατε, κάτι... Ναι, όχι, πώς είναι η περιοχή που έχετε καταγραφεί με τη σειρά, πάνω στην παραλία, πώς είναι η περιοχή δικά σας, μια οδό που είναι με, με συνέχεια μαγαζιά που έχει τώρα, αλλά κατάλαβα που λες. Ωραία. Τέλος πάντων, πώς είναι η σειρά, από εγώ, όχι. Το ονοματάκι σου. Μένια. Μένια, Διογέννης, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κρύβεσαι. Εσύ είσαι παράνομος. Ναι, ναι. Είσαι παράνομος. Για κρύβες, παράνομοι είστε και οι δύο. Γυαλιά φάνε τώρα, γυαλιά φάνε και τα γυαλιά κιόλας. Παράνομοι, γυαλιά. Δραμινή είστε. Να κάνω μια ερώτηση. Προσπαθώ να γνωρίσω τη δράμα. Καλά, φυσικά από γυναίκες. Από γυναίκες, παιδιά, έχω πάει άκυρο, ε. Από ό,τι ξέρεις. Ε? Από ό,τι ξέρεις. Δεν ξέρω, αλλά όχι, ενώ και τον κόσμο να δει ο κόσμος τι το ρόχι δράμα για να έρθει σε δράμα. Τι το ρόχι δράμα. Μπόκα λούπο εδώ πέρα το καφέ. Έχει. Το καφέ εδώ. Το καφέ αυτό. Αυτό είναι το καφέ. Λες τη φίλη σου. Πες μου μια φίλη στο όνομα της, μια φίλη σου που πώς λένε. Λένα Αγγελάκη. Εγώ το όνομα είπα. Λένα μου, έλα σε δράμα για Wicked, θα πάμε εκεί, εκεί και εκεί, έχει αυτό το ωραίο. Τι την πεις. Τι ωραίο έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Άσε, το κίνησε τώρα, έβαλε χεράκι. Αυτή τη στιγμή τώρα ή παράνομος είσαι ή κάτι γίνεται. Πώς το όνομα του. Φώτης. Ρε Φώτη, τι είπατε. Ρε Φώτη. Το μονάκι σου. Χριστίνα. Χριστίνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι άλλο πληροφορεί το Φώτη από εδώ πέρα. Εσύ Φώτη, μην αγχώνεσαι. Καβάλα είμαστε εμείς. Δεν θα πάρει στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Για να φύγω, μην το γιατί το πω. Τα καμπουριάσει. Φώτη, τα καμπουριάσει. Λοιπόν. Το διώξαμε. Χριστίνα μου. Θέλω να μου πει. Άμα έρθει Λένα. Ναι, πότε πα. Πότε πα. Πάω για φαγητό. Πού? Τώρα να λέμε ονόματα. Όχι, απλώς έχει ωραίο φαγητό η δράμα. Έχει πολύ ωραίο φαγητό η δράμα. Πέτρο με ένα πιάτο. Τι πιάτο, έχουμε ψάρια, έχουμε κρέατα, πολλά έχουμε. Κάτσε ρε κατάκι, πιάτα δηλαδή, ψάρια πού το έχετε, από την λίμνη σας, από την Βραβάλα και από την Καβάλα. Από την Καβάλα, γιατί, πάμε, πάμε ψαρεύουμε και τα φέρνουμε. Φάτε κρέας, είναι πιο φρέσκο. Λοιπόν, άλλο ωραίο δράμα. Χειμώνα. Καλοκαίρι. Χριστούγεννα. Άντε βοηθάω. Άντε βοηθάω τόση ώρα. Νερόπολη, σιγά σιγά, να σε ένα μήνα, δύο. Ναι, ναι. Και κάτι σημαντικό. Ναι. Που ρώτησα τις άλλες γυναίκες και μου είπανε. Τι σημαίνει γυναίκα. Έχει ωραίους άντρες η δράμα. Έχει, έχει. Κατά πόσο, γιατί δύο που ρώτησα πριν από λίγο ήταν πελπισμένες. Όχι, έχει πιο ωραίες από το Καβάλα. Εκτός από σένα. Σε βλέπω και στο Facebook, το ένα το άλλο. Ανεβάζεις το ένα το άλλο, θάλασσα. Εκείνα τα άλλα, εγώ σε βλέπω. Είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Ναι, ρε, είμαστε φίλοι. Πότε. Φέτος καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι. Σε δέχτηκα κιόλας. Με δέχτηκε κιόλας. Με δέχονται, δεν είναι εντάξει. Και τελευταίο για να φύγουμε. Πες μου, πού να πάω εγώ σήμερα που ήρθα σε δράμα για πιο καφέ. Εδώ, πού είσαι. Άντε, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλενάδα στο Facebook. Να είσαι καλά. Πότε είμαι. Φώτης. Δεν μου λες, να ρωτήσω Κρίσος, παντρεμένος είναι. Όχι. Έχει καμιά άλλη κοπέλα. Όχι. Είναι ελεύθερος. Να ξέρετε, για το κορίτσι και εδώ πέρα. Όχι, για ποιο κρύβεται όμως. Ντρέπεται.
Έλα, και κοντεύουμε, εντάξει, όχι έτσι. Ντρέπεται. Μάλιστα. Είναι κλειστός χαρακτήρα. Τελευταία ερώτηση για φύγουμε. Ντροπαλές οι γυναίκες είναι στην εισέτηση δράμα. Όχι, όχι, καθόλου. Γουστάρω γυναίκες δράμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου. Bye bye. Ρίσεις. Γεια σου. Γεια σας. Καλά είσαι. Καλά εσείς. Κανείς. Μιλάω στο τηλέφωνο. Ξέρω. Και τρία, δύο, ένα. Να πω μια ωραία καλησπέρα. Μην φεύγεις. Όχι άλλο άκυρο σήμερα. Σε παρακαλώ. Τι να πω ρε δύο γενικά. Έχω βάλει άκυρο από γυναίκες. Για ποιο λόγο έτσι. Δράμα. I love drama. Θα πω μια καλημέρα. Μη μου στείλετε άκυρο πάλι κι εσείς. Ελάτε ρε κορίτσια. Καλημέρα. Ερώτηση. Αυτό τι είναι το μνημείο εδώ πέρα? Εδώ είναι το μνημείο των σφραγιαστέντων. Δεν το ξέρω. Εδώ ρωτάω. Ναι. Δηλαδή γίνεται κάθε χρόνο μια γιορτή. Έγινε 29 του μηνός. Προχθές έγινε γιορτή. Μάλιστα. Από Δράμα εσείς? Ναι, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Για τη Δράμα μια ερώτηση. Τι το ωραίο έχει δράμα για να έρθει κάποιο στη δράμα αυτόν τον καιρό. Τι έχει? Τι το ωραίο έχει δράμα για να έρθει αυτόν τον καιρό στη δράμα. Τι το ωραίο έχει δράμα τώρα. Για αυτόν τον καιρό. Δράμα τώρα αυτόν τον καιρό. Τι να σας πω. Πάσα. Σάκι στην πλατεία εδώ πέρα. Αυτά είναι. Δεν έχει άλλο τίποτα. Γιατί παρατηρώ πως οι δραμηνοί ξεχνάνε τον Ιερούπολη, ξεχνάνε το Φαλακρό. Γενικώς ξεχνάνε σημαντικά πράγματα της δράμας. Φαλακρό είναι το καλοκαίρι, τον χειμώνα. Επίσης και η Ιερούπολη. Ναι. Τώρα αυτά ακόμα δεν έχουν. Τον άλλο μήνα. Σε ένα μήνα έχουμε. Σε ένα μήνα θα είναι, εντάξει. Τώρα είπε αυτή την εποχή. Κόσμο μιλάω, χειμώνα, καλοκαίρι. Χειμώνα, η Ιερούπολη είναι το ξεχωριστό στη δράμα. Φαγητό καλό έχει. Και φαγητό έχει, καλό έχει. Έχει. Α, βάσει από εδώ. Λευτέρη. Λευτέρη μου, χαρέκα δύο γέννη. Καλά. Έγινε, γεια σας. Έλα μαζί μου. Μάλιστα. Φιλαράκι, καλημέρα. Κάνω μια ερώτηση. Ονοματάκι σου. Μάριος. Μάρι, για ποιο λόγο σοβαρά μιλάω? Όποτε πάμε μιλούσε με κορίτσια, με κοπέλα. Συνέντευξη. Φεύγουνε όλες οι γυναίκες σε δράμα. Ντρέπονται. Κάτι τέτοιο. Ερώτηση. Πας σχολείο. Πάω. Τι το καλό έχει δράμα για να έρθει κάποιος να διασκεδάσει τη δράμα ή να φάει? Γενικώς τι το καλό έχει δράμα? Γενικά έχει ομορφιά. Ομορφιά. Ναι, ομορφιά, αλλά δεν έχει τόσο όσο χρειάζεται. Δηλαδή, εμείς οι δραμηνοί το έχουμε συνηθίσει. Ενώ άμα έρθουν οι ξένοι, νομίζουν ότι είναι ωραία. Τελευταία ερώτηση που ρώτησα σε γυναίκες, το ρωτώ και σε άντρες. Να είμαστε δίκαιοι. Ωραίες γυναίκες έχει? Έχει. Χαίρομαι. Γιατί οι γυναίκες λένε πως δεν έχει πολλούς ωραίους άντρες και είναι μόνο λίγοι, μου λέει. Γι' αυτό το λέω αυτό το ερώτηση. Και κάτι τελευταίο για να φύγουμε. Ποια εποχή του χρόνου είναι ωραία να έρθει κάποιος στη δράμα? Εποχή χειμώνα, καλοκαίρι ή φθινόπωρο? Χειμώνα. Χειμώνα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η Μαμπαλντή, δράμα, γνωρίζουμε κόσμο από δράμα. Να πω μια ωραία καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα, μάλιστα παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλά είστε. Καλά. Από δράμα είστε, για φοιτητή εδώ πέρα. Από δράμα. Δράμα. Άμα πείτε χάντες, ωραία. Έχουμε και λέμε τώρα. Κατά κύριο λόγο, τι ωραίο παιδιά έχει δράμα για να πείτε το κολλητό του φίλου που είναι από κάποια άλλη περιοχή, έρθει στη δράμα. Την Αγία Βαρβάρα. Τα νερά. Στην Αγία Βαρβάρα. Το Κορύλοβο. Τώρα κάνουμε μια αντικείρωση. Δηλαδή, αν πει ένα φίλο σου να έρθει στη δράμα, αντιπάστε Αγία Βαρβάρα. Ναι. Δηλαδή το πιο wow μέρος στη δράμα είναι η Αγία Βαρβάρα. Για μένα ναι. Ή και λίγο εδώ ο κήπος. Ποια ωραία εποχή είναι να επισκεφτούμε τη δράμα? Ποια δηλαδή χειμώνα, φθινόπωρο, καλοκαίρι, πότε είναι πιο ωραία? Χειμώνα. Τι έχει το χειμώνα? Ονειρούπολη στον κήπο. Ναι. Ξενοδρομικό στο Φαλακρό. Μ' αρέσει, συνέχισε. Και μια τελευταία ερώτηση φυσικά, γιατί την κάνω πάντα την ερώτηση αυτή, παιδιά, και σε αγόρια και σε γυναίκες. Εσύ ακόμα πουλάς, Πουλάς. Λοιπόν, το ρώτησα στις γυναίκες, το ρωτώ και σε άντρες. Έχει ωραίες γυναίκες? Έχει, ναι. Έχει. Αλλά είναι πιασμένες. Τίποτα δεν έχουμε όρεξη. Μια ώρα θα κάνουμε. Τώρα φταίει το πολιτικό που δεν έχει όρεξη, φταίει τα κομματικά, φταίει η οικονομική κρίση, τι φταίει? Όλα αυτά.
Βρισκόμαστε στη Δράμα και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα ΚΤΕΛ. Εδώ είναι τα ΚΤΕΛ της Δράμας. Εσύ φιλαράκι είναι πραγματικά, δηλαδή κάποια στιγμή θα αγοράσω ομπρέλα, δεν γίνεται πια. Σε έχω δει 4 φορές. Ναι, ναι, το έχω δει 4 φορές. Γεια σας, καλά είσαι, το καλά. Σταύρος. Σταύρο μου είναι το Μάι Μπαλντίνε. Να κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Επισκεφτήκαμε την πόλη σας. Ναι. Ο άντρας είναι αυτός. Η γυναίκα σου είναι. Όχι, όχι, όχι. Μία, δύο, τρία. Είπες ο άντρας μου. Θα δώσεις δύο. Περνάμε καλά στη Δράμα. Βεβαίως. Τι το ωραίο έχει Δράμα. Τι. Θέλω να μου πεις τι το ωραίο έχει Δράμα. Δηλαδή, αν πεις κάποιον, θέλω. Κοίταξε Κώστα, αλλά στη Δράμα θα πάμε εκεί. Η Δράμα είναι φτωχομάνα. Έχει πολλή ανεργία. Εντάξει, όλη η Ελλάδα έχει ανεργία. Έτσι, έχουμε πολλή ανεργία. Ναι. Είμαστε ήσυχοι άνθρωποι και φιλόξενοι. Οι γυναίκες είναι φιλόξενες. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι όλοι φιλόξενοι. Ναι. Αυτό προέρχεται λόγω της ανεργίας, πιθανόν. Το ξαναπώ και το ξαναπώ. Έχουμε πολλή μετανάστευση. Έχει ωραίο η Δράμα να έρθει. Ναι. Έχει ωραίο πάρκο. Ναι. Έχει ωραίες καφετέρειες απέναντι, ναι, στο ξενία. Αυτά. Γεια σας, Παντελή. Μάλιστα. Κάτι άλλο, έτσι ωραίο δεν έχει, ας πούμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν... Παλακρό, Νερούπολη κλπ. Έχουμε το χιονοδρομικό κέντρο, mm, και το Δεκέμβριο κάνουμε την. Τα ξεχνάς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτά είναι εποχιακά. Αυτά πρέπει να τα πούμε στον κόσμο. Εποχιακά είναι αυτά, έτσι. Γιατί γελάζετε, δηλαδή εσύ το θυμόσουν, εσύ δηλαδή το θυμόσουν. Ναι, ναι. Ωπα, λεκατάκι. Ονοματάκια. Χρήστος Μαρίνοφ. Εγώ πάω μόνο το όνομα. Όνομα. Γιώργος Χαρυπίδης. Όνομα και πόνιμο. Τι όνομα. Χρήστος. Χρήστος και... Γιώργος. Παιδιά, από Δράμα. Ναι, Δράμα. Θα το πω. Τι το ωραίο, τι το ωραίο έχει Δράμα. Είναι ωραία γιατί έχει... Αμπίλα σύρεμα. Έχει καλά μαγαζιά και πατία. Είναι ωραία. Πατία μας. Αυτά είναι τα ωραία. Και γκόμενες έχει ωραίες. Άντε, μπράβο, πες. Έχει και ωραία μαγαζιά. Τι μαγαζιά δηλαδή? Φρες, όλα τα... Α, τα καφέλες. Ναι, καφέ. Εκεί πες χρέστη. Ναι. Εκεί καμακώνουμε. Ναι, εκεί. Πώς τη λένε? Ποια? Που καμακώνεις? Την κοπέλα μου. Ναι. Η Μαρία. Έχεις άλλη? Όχι, δεν... Μόνο μία έχεις? Μία πώς έχουμε? Δεν καμακώνεις δύο? Όχι, δεν έχεις ακόμη δύο. Εσύ? Δεν έχω εγώ. Ωπα ρε φιλαράκι, πώς σκέφτεσαι δηλαδή? Αυτός χώρισε. Ας χώρισε δηλαδή. Χώρισε. Η φίλη του δεν είχε καμία να σου δώσει? Όχι. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο? Μόνο. Εσύ καλά, μόνος δηλαδή. Η φίλη σου κάνει κάτι το φίλο σου? Πού βρω άλλο κόμμα. Τα μπράδρες έτσι. Όχι, η φίλη σου να βρει μια γευτόνα. Μπορεί να την έχουμε και μαζί. Ωoo. Ακούω τρελά εδώ πέρα. Είναι τέλειο, ναι. Το ίσως καπνίζεται κανονικά τότε το τσιγάρο. Δεν κάνει γλυκά στην τηλεόραση. Δεν κάνει γλυκά στην τηλεόραση. Απαγορεύεται το τσιγάρο στην τηλεόραση, θα το ξέρετε πάντα. Πού απαγορεύεται? Απαγορεύεται να δείξεις το τσιγάρο στην τηλεόραση. Α, γιατί? Έτσι είναι ο νόμος. Για να μην προωθούμε το τσιγάρο, ας πούμε. Μπράβο, αυτό ναι, αλλά είμαστε έξω, δεν είμαστε μέσα. Όχι, δεν το λέω για το μαγαζί, για την τηλεόραση. Είμαστε καλά στη Δράμα. Μια χαρά είμαστε εδώ. Δραμινές είμαστε. Γνήσιες δραμινές. Βέβαια. Γνήσιες. Έχει ρούς άντες η Δράμα. Και βέβαια έχει να έρχονται τα κορίτσια από παντού. Ναι, για ποιο λόγο. Έχουμε, για ποιο λόγο. Για να μπορούν να βρουν ωραίους άντρες. Και εμείς οι καβαλιώτες δεν τα έκαμε. Δηλαδή θα μείνουμε έτσι καβάλα. Βρείτε ωραίους άντρες εσείς οι καβαλιώτες. Εγώ δεν βρω ωραίο άντρα δηλαδή. Τι ωραίο έχει Δράμα. Γιατί είσαι στη Δράμα? Έχω τη γυναίκα μου. Πήρε γυναίκα από Δράμα. Δηλαδή είναι ερωτικός μετανάστης. Ναι. Όπα, από πού είσαι? Κατερίνη. Κατερίνη και Δράμα, τι γυρεύεις από Κατερίνη εκεί πέρα κάτω? Μπερδευτήκαμε. Στη Θεσσαλονίκη. Πού έγινε το κονέ? Στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι. Σε καφέ? Όχι, στο σπίτι. Προξενιό, ήταν προξενιό. Προξενιό. Πόσο χρόνια είστε μαζί? 45. Γερή να είστε πάντα άλλα 45, μπράβο σας. Με 4 παιδιά. Με 4 παιδιά. Τι λέει? Η κυρία, όχι εγώ. Λοιπόν. Εγώ είμαι ζωντοχύρας, γιατί είμαι γαμπρό, νάνα, τι που τα χρειά, οι καβαλιώτες. Εγώ είχα πάει σε μια νύφη για το γιο μου. Εσύ είσαι μικρός αγόρι μου, δεν κάνεις για μένα. Πώς με κάνεις? Ξέρω εγώ. 45. 45 λες εσύ. 45, 46. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, γεια σας παιδιά. Γιατί πάω σε μικρός είσαι. Έχω 45 μοιάζω και το βαφάδι και το μαλλί. Ούτε τσάδε με κάνεις εσύ, είσαι φοβερός. Πόσο είσαι? 30, τεκνατζού δεν είμαι, όχι. Λοιπόν, για θα με...
Θα είμαι ειλικρινή, εγώ είμαι 44. Ωραία. Εγώ είμαι 44. Εγώ είμαι 63. Μια χαρά. Μια χαρά. Πού θέλει, το ονοματάκι σου. Δέσποινα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, κύριε, από τη Δράμα θες ή από πού θέλει, για πού θέλει. Δεν με πειράζει, αρκεί να έχει λεφτά. Από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με ένα καλό ε9. Μπράβο. Η αγαπητή μα ή. Δέσποινα. Ζητάει έναν καλό και φυσικά γαμπρό. Καλό να έχει, εντάξει, να έχει λίγο καλό. Λεφτά. Να μην καλή ψυχή. Δεν πειράζει την ψυχή, τη φέρνουμε βόλτα. Τα λεφτά να τα φέρουμε βόλτα είναι ο σκοπός. Κανένας πλούσιος γαμπρός εδώ πέρα υπάρχει. 67 χρόνων περίπου, 60-50. Φτάσου τον, 60 το δάχτυλο. Εσύ ρε εσύ. Εσύ είσαι τεκνό, αγόρι μου, τι να σε κάνω. Εσύ είσαι ακόμα πιο τεκνό από αυτό. Τι να σε κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε πολύ υγεία. Ψέματα. Ναι, αλλά υγεία χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Όχι, γίνεται, σαμάτρα και εσύ. Όχι. Και οι αρχηγοί μας, οι μεγάλοι, να κοιτάξουν λίγο πιο χαμηλά τη μύτη, γιατί μας το έχουν παρακάνει. Τι είναι τώρα αυτοί οι αρχηγοί. Όλοι, γενικά. Καμία εξαίρεση. Μάλιστα. Δεν είμαι με κανένα κόμμα εγώ. Μάλιστα. Εμένα όποιος μου τα δίνει, τον ψηφίζω. Όποιος δεν μου έτσι, τα δίνει... Μου το λες έτσι. Όποιος βοηθάει το κράτος μας, να πάει μπροστά... Όποιος μου τα δίνει εμένα σε σύνταξη. Α, το ψηφίζω. Και εγώ μαζί σου. Και εγώ είμαι μαζί σου για τη σύνταξή σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Ναι, για τη σύνταξη. Η Μαν Παλτή Δράμα, χαιρετούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια, καλό καφεδάκι. Ευχαριστώ. Κακαοπίνεις. Είναι σοκολάτα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, γεια σας. Αντίο. Δικό σου, έλα πάρ' το. Εγώ, με ακούτε. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, Πιτούμπα. Τώρα γιατί μιλάει, για καταλάβω. Πρέπει να βρούμε έναν γαμπρό. Μην γελάζεται, σοβαρά μιλάω. Ένα γαμπρό για την αγαπητή μου την κυρία Δέσποινα. Άμα είστε κάποιος ηλικίας 55-65, μένετε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχετε ένα καλό ψιλονινιά. Εντάξει, ένα καλό. Αν μπορείτε να συζήσετε και αν μπορείτε να ζήσετε καλά. Στη Δράμα, κυρία Δέσποινα, σας περιμένει. Έφυγε το, κυρία Δέσποινα. Σας περιμένει. Αγαπητή μου γαμπρή μελλοντική. Γεια σας, παιδιά. Ερώτηση, από Δράμα είστε. Ναι. Από χωριά, από Δράμα ή από Δράμα. Από χωριά. Ποιο χωριά είστε. Άγιο Θανάση. Το παστέλι έχω μάθει πως είναι καλό για κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Άντε πάλι, άλλο τρόπο. Πάλι μπίπ θα βάλουμε, λέγε. Το κορμί σου το γυμνάζεις. Υπονοείς κάτι. Όχι, γιατί. Αυτή, δηλαδή, το κορμί μου τι έχει, πες μου. Τίποτα, μια τάκα είναι αυτή. Μια τάκα. Που τη λέμε, πού είναι η τάκα αυτή, να σπίτι λέμε. Στον Άγιο. Έχετε δει πως κάνει αυτοκίνητο WRC στις στροφές στον Ακρόπολης. Έτσι έφυγε η κοπέλα. Έκανε κλέτς. Γιατί είμαι άνεμος. Πότε είμαι γρήγορος εγώ. Εντάξει, είναι το θέμα το να το έχουμε στην κίνηση. Στην κίνηση. Να πω πρώτα απ' όλα μια ωραία καλημέρα σε τρεις ωραίους ανθρώπους από Δράμα. Είστε όλοι. Τα ονοματάκια σας αν επιτρέπετε. Τα ονοματάκια. Τάσος Παπαδόπουλος. Τάσος. Θοδωρός. Θοδωρός και. Θεόφιλος. Α, Θεόφιλος είχαν τον ξεφόν του συγχωρημένου. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα. Εντάξει, τι γελάς. Να κάνω παιδιά μια ερώτηση. Απλή ερώτηση. Η Δράμα. Τι έχει εκτός από την Βαβάρα όσον αφορά κάποιο Δράμα. Το νησάκι. Ποιο νησάκι. Το νησάκι. Το νησάκι στην Αγία Βαρβάρα. Α, Αγία Βαρβάρα πάλι. Ναι. Κάτι άλλο. Τον κορύλοφο. Πάνω. Το ονοματάκι σου. Θόδωρος. Θόδωρο, εγώ πήγα στον κορύλοφο πάνω πριν μερικά χρόνια. Ναι. Όταν είχαμε μια δραμηνιά με το αυτοκίνητο και στον κορύλοφο κάναμε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις. Πού να πάω στη Δράμα αυτή τη στιγμή για να πω να διασκεδάσω. Λέω ότι φίλο μου. Το Γιάννη Μόλα από την Καβάλα, αλλά Σαββατοκύριακο στη Δράμα. Να κάνουμε αυτό, να πάμε εκεί πέρα, να κάνουμε εκείνο. Δηλαδή έχει προορισμού στη Δράμα για να έρθει κάποιο. Να βγει έξω. Η Καβάλα έχει μαμολόφους, έχει Καβάλα παραλίες, έχει βουνά, έχει τα πάντα. Οι σέρες έχουν διάφορα. Τι έχει η Δράμα, τι σημαντικό έχει, πιασάρικο, όσο να έρθει κάποιος στο Δράμα. Το νησάκι που είπες. Το πάμε εποχές. Χειμώνα τι έχει χειμώνα. Ο Νερούπολη. Μπράβο. Παρατήρησα κάτι, παιδιά, στη Δράμα. Ότι κανένας δραμηνός δεν κάνει σκι.
Κανείς δεν με αναφέρει το Φαλακρό. Αυτό είναι αλήθεια, όχι, δεν κάνουμε. Κανείς δεν μου λέει το χειμώνα, πας στο Φαλακρό να κάνεις και είναι πολύ ωραία κτλ. Γιατί για ποιο λόγο ξεχνάνε όλοι και τον Ιρούπολη με το ξεχνάνε. Ο Ιρούπολη το ξεχνάνε και το Φαλακρό. Φαλακρό τώρα είναι η Βουλγαρία, γι' αυτό όλοι φεύγουν εκεί. Εντάξει, ποντά το Φαλακρό, ανοιχτό είναι, δεν κάνω λάθος. Είχε κάποια προβλήματα, δεν ανοίγει τελευταία. Γιατί βλέπω πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είστε του μεζ. Καλό φαγητό έχει. Καλό φαγητό, έχει πολλές ταβέρνες. Ναι, αυτό θα. Ναι, πολλές ταβέρνες και τα περισσότερα έχουν και καλές τιμές και εξαιρετικά φαγητά. Καλές τιμές λόγω οικονομικής κρίσης. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Θα φάω μια παιδιά μια μέρα εδώ πέρα. Αυτό να φάω πώς είναι. Και τώρα μια άλλη ερώτηση. Το ονοματάκι σου θυμίσαι μου. Θεόφιλος, Θεόφιλος. Θεόφιλε. Ναι. Έχω κάνει. Αυτό πάει και για εσάς ερώτηση τώρα. Σε όλες τις γυναίκες μια ερώτηση και σε όλους τους άντρες μια ερώτηση. Ναι. Ίδια ερώτηση. Είπα στις γυναίκες, έχει ροή άντρες η Δράμα. Και μου είπαν οι γυναίκες, πολύ λίγοι. Ερώτηση. Η Δράμα έχει ροή γυναίκες. Πρέπει να έχει. Από ό,τι βλέπω έχει καλές γυναίκες. Παντρεμένος. Παντρεμένος, ναι. Σε καταλαβαίνω γι' αυτό. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Σιγά. Σιγά. Μάλιστα. Από εδώ από Δράμα είσαι. Ναι, ναι. Και γυναίκα από Δράμα. Από χωριό είμαστε πάνω από τον Ευρωκόπη. Ευρωκόπη, α, μ' αρέσει το Ευρωκόπη, είναι πολύ ψηλά. Το χειμώνα και πολύ δύσκολο. Πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Το χειμώνα είναι. Αλλά κατέβει εδώ στη Δράμα μένω πολλά χρόνια. Μάλιστα. Θα το πω εγώ. Να φάτε πατάτα του Ευρωκοπίου είναι εκπληκτική πατάτα. Ναι. Αν και ναι. Μου πολεκάνει. Γιατί. Τη λεκάνη δεν πιάνει. Εγώ επειδή τη χάνω που γνωρίζω λίγο από πατάτα, τη λεκάνη δεν τη πιάνουμε. Όντως. Τη λεκάνη είναι πιο ωραία. Πιο ωραία. Δεν τη πιάνει και το Ευρωκόπη. Αυτό είναι διάσημη η πατάτα του Ευρωκοπίου. Πιο γευστική είναι, όλοι λένε. Πιο καλή είναι. Τη λεκάνη, ε. Ναι, τα άλλα έχει πιο πολύ. Λείπαζαν πιο μεγάλη, δεν γίνεται. Λείπαζαν πολλά. Ναι. Από ό,τι λένε. Από ό,τι ξέρω, για να κλείσουμε κιόλας, η πατάτα τη λεκάνη είναι πιο λίγη σε ποσότητα. Και ποσότητα και πιο. Δεν έχει εμφάνιση, αλλά είναι πολύ νόστιμη. Ακούτε γατάκια, ε. Άρα η λεκάνη τη βγάζει. Δεν μιλάω για μένα, μιλάω για την πατάτα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Δουλειά εδώ πέρα, μαγαζί, κάτι δικό σας. Ναι, δουλειά δεν έχει, εντάξει. Τι, ησυχία, ηρεμία, ναι. Σε όλη την Ελλάδα πιστεύω έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Δεν έχει ξένο κόσμο, δεν έχει φοιτητές, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, Δράμα δεν έχει τίποτα. Ναι. Κάποτε έβγαινα στη Δράμα και γινόταν πανικός κόλαση πράγματα. Κόλαση είναι πρώτο. Τώρα πια. Δεν γίνεται, όχι. Τίποτα. Λοιπόν, έτοιμοι. Τότε πως το λες, με σαν χωριά, δεν πειράζει. 3, 2, 1, πάμε. Η Μάμπαλντι Δράμα. Ήρθαμε για δεύτερη φορά. Αγαπάμε δράμα και δραμινές. Και φυσικά, όπως είναι λογικό, αγαπητοί μου φίλοι, το η Μάμπαλντι κατά 99,99999% είστε εσείς. Που σημαίνει πως εσείς μιλάτε στην κάμερα και λέτε για τα δικά σας προβλήματα, για την περιοχή σας κλπ. Το η Μάμπαλντι είναι freestyle. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Μάμπαλντι, από μένα καλή συνέχεια. Να έρθετε σε δράμα. Προσωπικά, έχει ωραίες γυναίκες, εσείς είδα. Bye bye.